Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο να υποτιμηθεί η δραχμή. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα στο Συμβούλιο Εξαγωγών στο Ζάπιο, είπε ότι θα συνεχιστεί η σημερινή πολιτική της σταδιακής διολίσθησης. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Πετυχάκη. Το περιβάλλον ήταν τέτοιο, εξαγωγής δηλαδή, που ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε παρά να εξηγήσει εκ των προτέρων γιατί δεν θα ωφελούσε σε τίποτα μια υποτίμηση της δραχμής, ακόμη και τις ελληνικές εξαγωγές, περί των οποίων ο λόγος σήμερα. Η υποτίμηση, είπε, δεν ωφελεί όταν δεν έχεις και πολλά προϊόντα να εξαγάγεις και όταν δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα η οικονομία από τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα. Επιθετική συναλλαγματική πολιτική, τόνισε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να ισχυροποιηθεί πρώτα η οικονομία μας. Κυρίες και κύριοι, εσείς κατεξοχήν γνωρίζετε ότι το πρόβλημα των εξαγωγών δεν είναι μόνο πρόβλημα ισοτιμίας, είναι και πρόβλημα προϊόντος και πρόβλημα παραγωγής και κυρίως, όπως είπα και από την αρχή, πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Η πανάκια δεν είναι καμιά συναλλαγματική ισοτιμία. Και η αναπροσαρμογή της τιμής ενός νομίσματος να γίνει όταν δεν έχεις προϊόντα για να εξαγάγεις, δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα, απλώς ζημιώνεσαι. Την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας πρέπει όλοι μαζί να τη δούμε, να την εκτιμήσουμε και όλοι πρέπει να μείνουμε σύμφωνοι στην ανάγκη να γίνει αυτή η προσπάθεια σταθεροποίησης, η οποία μέσα στα, μετά από τα δύο δύσκολα χρόνια, τον εφετινό και τον επόμενο, θα μας οδηγήσει στη φάση της ανάκαμψης από την οποία όλοι προσδοκούμε. Δεν υπάρχουν μυστικά πρωτόκολλα που σχετίζονται με τις πολεμικές αποζημιώσεις της Γερμανίας προς την Ελλάδα, επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Πολύδωρας, με αφορμή ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών, είπε ότι για την ελληνική κυβέρνηση το θέμα είναι ανοιχτό και εκρεμές. Απαντώντας σε ερώτηση για δήλωση του καθηγητή κυρίου Αγγελόπουλου, που φέρεται να υποστηρίζει το αντίθετο, ο κύριος Πολύδωρας είπε ότι αν υπάρχει τέτοια δήλωση από τον ίδιο τον καθηγητή, αναφέρεται σε ασύστατους ισχυρισμούς. Την αμετάκλητη απόφαση της κυβέρνησης να μην ενδώσει σε οποιασδήποτε πιέσεις για χαλάρωση της εισοδηματικής πολιτικής επιβεβαίωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ο κ. Χριστοδούμ δήλωσε ότι είτε πρόκειται, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παρέκκληση, είτε πρόκειται για αυξήσεις μισθών, είτε για επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα, είτε για επιδοτήσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις. Ο κύριος Χριστοδούλου είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα φορολογικά μέτρα εκτός από την αύξηση της τιμής του ντίζελ, η οποία θα προκύψει από την απελευθέρωση της αγοράς πετρελοειδών μέσα στο καλοκαίρι. Και πρόσθεσε ότι η τιμή της βενζίνης δεν θα αλλάξει. Σχετικά με τον πληθωρισμό του Μαΐου, ο κύριος Χριστοδούλου είπε ότι θα είναι στο 19% ή και λιγότερο και στο τέλος του έτους θα πέσει στο 17% ή και 16%. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών θα είναι 5 με 10% μικρότερο από το αντίστοιχο περσινό. Τέλος, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός ότι θα εκτελεστεί χωρίς παρεκκλήσεις. 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει εξαγγείλει για αύριο η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. Το προσωπικό των αστικών λεωφορείων της πρωτεύουσας θα κάνει 2ωρη στάση εργασίας, 5 με 7 το πρωί, και στα πράσινα λεωφορεία θα γίνει στάση εργασίας 5 με 9 το πρωί. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα κάνουν στάση εργασίας 11 με 3 το μεσημέρι και στην Ολυμπιακή 1 με 4 το απόγευμα. Αύριο το πρωί στις 10 στην Ομόνια θα γίνει η κεντρική συγκέντρωση της ΓΕΣΕ και του ΕΚΑ. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα κάνουν και τα κατατόπους εργατικά κέντρα σε όλες τις πόλεις της χώρας. Η συνεδρίαση του Ειδικού Δικαστηρίου διακόπηκε το πρωί και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων. Σχετικά με την κλήση του Κοσκοτά να καταθέσει ως μάρτυρα στη δίκη, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, κ. Κόκκινος, δήλωσε ότι θα καταθέσει μόνον αν έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα η απολογία του ή αν πάρει μεγάλη προθεσμία. Κάλεσε πάντως να παρίστανται στο δικαστήριο και οι επόμενοι μάρτυρες, σωματοφύλακες του Κοσκοτά. Αναχώρησαν στις 12 παρατέταρτο με την πτήση 425 της Ολυμπιακής για Νέα Υόρκη και στη συνέχεια για Βοστόνη 5 αστυνομικοί
οικονομικών εγκλημάτων, ένας αστυνομικός της Ιντερπόλ στην Ελλάδα και ένας δικαστικός για την παραλαβή από τη Βοστόνη και τη μεταγωγή στην Ελλάδα του Γιώργου Κοσκοτά. Η επιβίβασή τους έγινε με απόλυτη μυστικότητα, αφού είχαν επιβιβαστεί στο τζάμπο της Ολυμπιακής, Ολυμπιακή Ειρήνη, όλοι οι επιβάτες της πτήσης. Προηγουμένως, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είχαν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους αρμόδιους παράγοντες, στις οποίες εξετάστηκαν τα δρακόντια μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την ασφαλή μεταγωγή του Κοσκοτά στην Ελλάδα και την κράτησή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Με το θέμα των δηλώσεων του αναπληρωτή κατηγόρου βουλευτή του Συνασπισμού Νίκου Γαλανού ασχολήθηκε σήμερα η πολιτική γραμματεία της παράταξης και αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν συντρέχει λόγος παραίτησής του. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Γαλανός είχε εκφράσει την άποψη ότι πρέπει να προηγηθεί η δίκη του Κοσκοτά και μετά να καταθέσει ο ίδιος ως μάρτυρας στο ειδικό δικαστήριο. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η πολιτική γραμματεία του Συνασπισμού, υπογραμμίζεται ότι είναι θετικός ο ρόλος και απαραίτητη η παρουσία των βουλευτών κατηγόρων της παράταξης στη δίκη για την απρόσκοπτη και αμερόληπτη διεξαγωγή της. Προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από την Εισαγγελία Αθηνών με αφορμή όσα είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Γιαννόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού 29 εναντίον του Προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου Βασίλη Κόκκινου. Η προκαταρκτική εξέταση γίνεται για να ερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της διέγερσης των πολιτών και της περιήβρησης της δικαστικής αρχής. Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, James Baker, για να συζητήσει μαζί του τη σημερινή φάση του Κυπριακού. Αύριο ο πρόεδρος Βασιλείου θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο George Bush. Συνεργασία με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα έχει αύριο το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας Αριστοτέλης Παυλίδης. Ο Πρωθυπουργός θα ενημερωθεί για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό του λιμενικού σώματος, τα λιμενικά έργα που έχουν προγραμματιστεί, τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Οργανισμούς, αλλά και για θέματα που σχετίζονται με την ΕΟΚ. Υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Βουλής, Αθανάσιο Τσαλβάρη, η απόφαση για την έναρξη λειτουργίας των θερινών τμήματων νομοθετικής εργασίας στις 4 Ιουνίου. Ο κύριος Τσαλβάρης, αφού συνεννοήθηκε με τα κόμματα, υπέγραψε την απόφαση με την οποία συγκροτούνται τα τρία θερινά τμήματα που θα λειτουργήσουν. Το πρώτο με 101 βουλευτές από τις 4 Ιουνίου ως τις 11 Ιουλίου. Το δεύτερο με 100 βουλευτές από τις 16 Ιουλίου ως τις 22 Αυγούστου. Και το τρίτο